Κυρίες και κύριοι, μαζί μας, όπως έχουμε πει, όπως το έχω ήδη αναγγείλει, η κυρία Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας. Κυρία Υπουργός, καλημέρα σας. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά σας εύχομαι. Κάθε καλό, να χαίρεστε την οικογένειά σας, τα παιδιά σας. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρωτοσάλτε. Τις καλύτερες ευχές μου σε εσάς και στους ακροατές σας. Να ευχηθούμε το νέο έτος να είναι πραγματικά πολύ καλύτερο σίγουρα από το τωρινό. Να μπει πολύ καλά το νέο έτος. Γερή και νομίζω ότι η χθεσινή ημέρα ήταν μια μέρα γεμάτη αισιοδοξία. Ακριβώς. Γερή δυνατή σας εύχομαι και σας συγχαίρω διότι έχετε τολμήσει αρκετά πράγματα τώρα στο κλείσιμο του 2020, κυρία Κεραμέως, προσωπικώς, σε αυτό που λέμε μεταρρύθμιση σε κεντρικά θέματα του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Θα ήθελα παρακαλώ πολύ να αρχίσουμε από αυτή την τροπολογία η οποία προκάλεσε συζήτηση. Αναφορικώς με τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων αλλοδαπών πανεπιστημίων τα οποία συνεργάζονται με κολέγια στην Ελλάδα. Βεβαίως. Ναι, ορίστε παρακαλώ. Κοιτάξτε, συνέβαινε το εξής. Ναι. Υπήρχαν πολλοί απόφοιτοι ξένων πανεπιστημίων οι οποίοι είχαν πάρει ένα πτυχίο και είχαν καταθέσει αίτηση για να αναγνωρίσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, να μπορέσουν να εργαστούν δηλαδή στη χώρα μας. Αρκετές αυτές τις αιτήσεις δεν εξετάζονταν ποτέ. Γιατί η διαδικασία για την εξέταση των επαγγελματικών προσόντων. Από ποιους δεν εξετάζονταν ποτέ, από ποιο όργανο. Ήταν, ναι, μέχρι πρότινους στους επαγγελματικούς συλλόγους και στα επιμελητήρια. Με αποτέλεσμα κάποιες, όχι όλες, κάποιες αυτές τις αιτήσεις να μην τις εξέταζαν, να τις παρέπεπαν στις καλένδες, με αποτέλεσμα αυτή η απόφοιτη να είναι σε ομοιρία. Εμείς λοιπόν ήρθαμε και τι είπαμε. Προφανώς κάθε αίτηση πρέπει να εξετάζεται. Υπάρχει μια διαδικασία που εφαρμόζεται, εξετάζεται το περιεχόμενο σπουδών που έχει ακολουθήσει ο συγκεκριμένος απόφοιτος, κατά πόσο αυτό συνάδει με το περιεχόμενο σπουδών στην Ελλάδα. Εάν διαπιστώνονται ουσιώδεις διαφορές, τότε μπορεί να κληθεί ο υποψήφιος να δώσει εξετάσεις σε δικά μας πανεπιστήμια, σε μαθήματα στα οποία δεν έχει διδαχθεί ενδεχομένως στο εξωτερικό ή στο συνεργαζόμενο ίδρυμα στην Ελλάδα. Και μόνο εφόσον πληρούνται οι προποθέσεις, γίνεται η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. Το τονίζω. Δεν έχει σχέση με την αναγνώριση του ακαδημαϊκού τίτλου. Άλλο η αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου που την κάνει εδώ ΑΤΑΠ, και άλλο η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που είναι για να εργαστείς. Ποιο ήταν λοιπόν το παράδοξο? Το παράδοξο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν απόφοιτοι, είχαν πτυχία και σε πολλές περιπτώσεις απλά κάναμε ως χώρα ότι δεν υπάρχουν. Εμείς λοιπόν ήρθαμε και τι είπαμε. Πρέπει αυτές οι αιτήσεις να εξετάζονται. Ναι. Μπορεί κάποιες να απορρίπτονται, άλλες να γίνονται δεκτές. Άλλες να γίνονται δεκτές με τα λεγόμενα σταθμιστικά, δηλαδή με επιπλέον μαθήματα που πρέπει να δώσει κανείς. Αλλά πρέπει να εξετάζονται. Γιατί είναι και βασική αρχή του ενωσιακού δικαίου. Ναι. Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, ναι, ναι, κύριε Πορτοσάλτο, μου επιτρέπετε, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι μπορεί να μπορούσαν να δουλέψουν στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία. Στην Ελλάδα δεν μπορούσαν όμως. Ναι. Και αυτό είναι καταφανώς παράλογο. Δεν μπορεί λοιπόν να είμαστε Ευρώπη αλακάρτ. Δεν μπορεί να θέλουμε από την Ευρώπη να εισπράττουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, το Εμβόλιο Καλή Ώρα, όλα τα πολύ σημαντικά ωφέλη και από την άλλη να αγνοούμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες που τι μας λένε, ότι πρέπει να διευκολύνουμε την ελεύθερη εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Επειδή ακούω τώρα τις διαμαρτυρίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς επίσης και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και για να μην υπάρχει αυτή η τριβή και αυτή η δυσαρέσκεια, κυρία Κεραμέως, μήπως θα μπορούσατε, να το σκεφτείτε δηλαδή, να επανέλθει η διάταξη εκείνη η οποία προβλέπει την επαγγελματική ισοδυναμία για αυτά τα πτυχία πανεπιστημίων του εξωτερικού, τα οποία συνεργάζονται με ελληνικά με κολέγια στην Ελλάδα, τα οποία να έχουν την ίδια διάρκεια σπουδών, δηλαδή 5 χρόνια το Πολυτεχνείο, 5 χρόνια σπουδών, και αντιστοίχως το ίδιο και για τα άλλα πανεπιστήμια. Γιατί έξω είναι τα 3 χρόνια συν 2 το μεταπτυχιακό, αλλά εν πάση περιπτώσει να τα φέρετε να είναι υποχρεωτικό. 5 εκείνος, 5 και οι εδώ. Έτσι, για να μην νιώθουν δηλαδή οι ευρισκόμενοι, οι σπουδάζοντες στην Ελλάδα, την ενδεχομένως αδικία έναντι των άλλων που έρχονται απ' έξω. Να διευκρινίσω καταρχήν το εξής. Έχω συζητήσει και με τους δύο φορείς που αναφέρατε, ναι, και τους έχω ζητήσει συγκεκριμένες προτάσεις, εάν έχουν, για το πώς μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η διαδικασία. Ναι. Που, αν δηλαδή έχουν παρατηρήσεις σχετικά με το πώς μπορεί να βελτιωθεί ο έλεγχος που γίνεται. Μπορεί να πει κανείς ότι πρέπει να δίνονται παραπάνω μαθήματα σε εξετάσεις. Να το ακούσουμε, να το συζητήσουμε. Εννοείται, εδώ είμαστε. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να αγνοούμε, δεν μπορούμε να αγνοούμε ότι υπάρχουν αυτά τα πτυχία. Τώρα, έρχομαι σε αυτό, ναι, που είπατε. Κοιτάξτε. Ναι. Θέλει μεγάλη προσοχή το εξής. Εδώ δεν μιλάμε
για αντιστοίχηση, για σύγκριση πτυχίων. Μιλάμε μόνο για επαγγελματικά προσόντα. Ναι. Το αν ένα πτυχίο αναγνωρίζεται ή δεν αναγνωρίζεται ακαδημαϊκά, αυτό είναι στο ΔΟΑΤΑΠ. Είναι άλλο κεφάλαιο τελείως. Εδώ μιλάμε για το αν αναγνωρίζονται ή όχι τα επαγγελματικά προσόντα. Και επειδή αναφερθήκατε στη διάρκεια σπουδών, θέλω να επισημάνω το εξής. Ναι. Οι περισσότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μακράν οι περισσότερες, έχουν 3 χρόνια το βασικό πτυχίο, όχι 4 όπως το έχουμε εμείς. Ναι. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Ναι. Ακολουθούν το πλαίσιο Μπολόνια, το οποίο προβλέπει κατά βάση 3ετή πτυχία. Δεν μπορεί λοιπόν να θεωρούμε απλά ότι επειδή κάποιος δεν έχει κάνει τα 4-5 χρόνια είναι ανεπαρκής. Μπορεί πράγματι να μην έχει διδαχθεί κάτι. Εδώ είμαστε να τους πληρώσουμε. Εδώ είμαστε να υποδείξουμε ότι πρέπει να ακολουθήσει και το χύψη ωμέγα μάθημα επιπλέον. Ναι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η εξαίρεση είναι αυτή που γίνεται στην Ελλάδα. Δηλαδή ναι. η διάρκεια αυτή των πτυχίων και όχι αυτή που γίνεται έξω. Επ' αυτού θα σκεφτούμε κάτι ή είναι από αυτά που δεν συζητώνται. Όχι, κοιτάξτε, στο συνολικό πλαίσιο στο νέο νόμο πλαίσιο για την τριτοβάθμια, τα κοιτάμε όλα αυτά, καθώς και την αναθεώρηση του ΔΟΑΤΑΠ για να διευκολύνουμε και εκεί τη διαδικασία, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Πολλοί κόσμοι ταλαιπωρείται. Προσπαθούμε διαρκώς να βελτιώνουμε την ζωή των πολιτών, διασφαλίζοντας πάντοτε βεβαίως τα βασικά ηχέγγυα, αν θέλετε, και της εκπαίδευσης. Ναι, διότι τώρα έχει προκύψει κάτι άλλο που θα το βρούμε στη συνέχεια, κυρία Κεραμέως, και είναι τα αναβαθμισμένα ΑΤΕΗ που έγιναν πανεπιστήμια και εδώ άλλαξαν οι όροι για κάποιους, όχι μόνο που έρχονται απ' έξω, που σπουδάζουν Φερρυππίν σε τέτοια πανεπιστήμια στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία ή στην Κύπρο, αλλά που σπουδάζουν στην Ελλάδα. Δηλαδή ναι, που έχουν επιλέξει αναβαθμισμένες σχολές του παρελθόντος που όμως τώρα βρίσκουν τα ίδια τμήματα και στα αναβαθμισμένα ΤΕΗ που έγιναν πανεπιστήμια. Ναι, το βρούμε αμέσως μετά όμως αυτό. Πρέπει να κάνω διάλειμμα. Πρέπει να κάνω διάλειμμα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κλείνω και σας καλώ εκ νέου για την επόμενη μισή ώρα. Επιστρέφω στην κυρία Νίκη Κεραμέως, Υπουργό Παιδείας. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας και πάλι για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Λοιπόν, σας είχα διακόψει όμως. Νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε το σκέλος τώρα με την αναβάθμιση των ΤΕΗ σε πανεπιστήμια, των ΑΤΕΗ σε πανεπιστήμια, που έχει προκαλέσει μια κατάσταση στην Ελλάδα. Σωστά. Σας έλεγα λοιπόν ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, το οποίο είχαμε στυλιτεύσει και το οποίο το βιώνουμε όλο ένα και περισσότερο. Νιώθουμε δηλαδή το κενό που υπάρχει στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση στο επίπεδο του Πανεπιστημίου. Ναι. Είναι ένα πολύ μεγάλο κενό, με πολλές τρευλώσεις. Μόλις περάσαμε ένα νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση, που φτάνει μέχρι το επίπεδο 5, για να έχουμε μια εικόνα και οι ακροατές μας. Στην εκπαίδευση υπάρχουν επίπεδα προσόντων. Το ένα είναι το δημοτικό, το δύο είναι το γυμνάσιο και συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Το νομοσχέδιο το οποίο περάσαμε πρόσφατα αφορούσε τις δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης που είναι από το γυμνάσιο και έπειτα και στόχευε στο να συνδέσει καλύτερα την επαγγελματική εκπαίδευση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Να το πω πολύ απλά. Για παράδειγμα, κάποιος που ακολουθεί σπουδές σε ΠΑΛ. Να σημειώσουμε εδώ πέρα το 30% των μαθητών του Λυκείου πηγαίνει σε επαγγελματικά λύκεια στη χώρα μας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε άλλες χώρες όπως η Φινλανδία ή η Γερμανία αγγίζει το 60% και το 70%. Γιατί έχουν πολύ μεγάλη απορροφητικότητα εν συνεχεία στην αγορά εργασίας. Εμείς λοιπόν με το νομοσχέδιο που φέραμε, στοχεύσαμε ακριβώς σε αυτό, στο να φέρουμε πιο κοντά επαγγελματική εκπαίδευση και πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Με ένα παράδειγμα, ας πούμε ότι σε κάποια τουριστική περιοχή, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, χρειάζονται τα εξής 5 τουριστικά επαγγέλματα. Σε αυτά θα στοχεύσουμε. Δηλαδή οι σπουδές, το πρόγραμμα σπουδών, οι ειδικότητες στα επαγγελματικά λύκεια, στα ΙΕΚ, θα προσαρμοστούν προκειμένου να καλύψουν ακριβώς αυτές τις ανάγκες στην αγορά εργασίας. Γιατί θέλουμε οι νέοι μας να έχουν ποιοτικές θέσεις εργασίας, να έχουν διεξόδους σε ποιοτικές θέσεις εργασίας. Ναι, προσέξτε όμως τώρα, εδώ τίθεται ένα άλλο θέμα. Υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι επέλεξαν πολυτεχνική σχολή του κλασικού πανεπιστημίου, αλλά βλέπουν τώρα αυτή τους η επιλογή, δηλαδή δεν πήγαν Φερρυππίν στην αντίστοιχη σχολή στο ΤΕΗ κάποτε σήμερα Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και επέλεξαν πολυτεχνείο άλλης πόλης. Έφυγαν από την πόλη τους, αυτό είναι μια δαπάνη μεγάλη για την οικογένεια σπουδάζει το παιδί της, το κατανοείτε. Λοιπόν, και βλέπουν τώρα όμως αυτά τα ΤΕΗ που έγιναν πανεπιστήμια από τον κύριο Υπουργό επί ΣΥΡΙΖΑ, να αναβαθμίζονται και από επιμερών σας, επιμερών Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή δόθηκε ένα πέμπτο έτος
σε αυτά τα ΑΤΕΗ που έγιναν πανεπιστήμια. Και λένε οι άνθρωποι, τότε γιατί πήγαμε σε άλλη πόλη, γιατί πήγαμε στο αναβαθμισμένο παλαιό πολυτεχνείο περιφερειακής πόλης. Κύριε Πρωτοσάλτε, το συνολικό πλέγμα σε ό,τι αφορά τα προγράμματα σπουδών, την διάκριση μεταξύ ιδρυμάτων, αν θέλετε, και προγραμμάτων πιο τεχνολογικής φύσεως και άλλων, όλα αυτά θα τα δούμε στο πλαίσιο του νέου νόμου πλαίσιου για την τριτοβάθμια. Έχουμε πολλά να δούμε εκεί πέρα, έχουμε να δούμε θέματα που αφορούν στη διοίκηση των πανεπιστημίων. Ναι, αλλά έχουν αδικηθεί κάποιοι στο μεταξύ τώρα. Έχουν ξοδέψει λεφτά, κυρία Κεραμέως. Θα μου πείτε τι έκανα, θα τους δώσω εγώ τα λεφτά, αλλά έχουν αυτά όμως είναι πολύ μεγάλα λάθη. Δηλαδή, μας πήγε, είναι. Τι να πω. Όπως βλέπετε, πιάνουμε ένα-ένα όλα αυτά τα οποία γίνανε επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου ακριβώς να φέρουμε την παιδεία εκεί που της αξίζει. Και σε αυτό στοχεύει και το νέο νομοσχέδιο που εισηγηθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Υπουργικό Συμβούλιο και αφορά σε αυτά για τα οποία είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά. Δηλαδή, ελάχιστη βάση εισαγωγής στο πανεπιστήμιο. Επίσης, όριο φοίτησης. Μπορεί να είναι κανείς για 30 ή 40 χρόνια αιωνίως φοιτητής. Θέλουμε να στοχεύσουμε δηλαδή σε ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών. Και το λέω αυτό γιατί η ελάχιστη βάση εισαγωγής σε αυτό στοχεύει. Στο να αναβαθμίσει συνολικά τις σπουδές, στο να αναβαθμίσει τα πανεπιστήμια μας, να τους δώσει το κύρος που τους αξίζει και βεβαίως να κατευθύνει και σωστά τους υποψηφίους στις επιλογές τους. Γιατί κάποιος ο οποίος, κύριε Πρωτοσάλτε, έχει σαχθεί με ένα ή με δύο στα 20, η πιθανότητα είναι να αποφυτεί ποτέ. Και απλά τον παραπλανάει η πολιτεία συνολικά, αφήνοντάς τον να φοιτήσει, ενώ έχει σαχθεί με ένα και με δύο στα 20. Ναι, πρέπει να σας πω ότι με πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα μου γράφουν οι συμπολίτες μας. Και για αυτά, δηλαδή για τα αποτελέσματα πια στο εκπαιδευτικό σύστημα εκείνων που μπήκαν στο πανεπιστήμιο ακριβώς με την κατάργηση του 10. Έχουμε, καταρχήν πρέπει να σας πω, κύριε Πρωτοσάλτε, έχουμε περίπου ένα 30% των φοιτητών μας που δεν αποφυτά ποτέ. 30%. Ναι. Έχουμε επίσης το χαμηλότερο ρυθμό αποφύτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε στο 9%, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο είναι στο 24%. Ωραία. Εξηγήστε μας τώρα πώς θα γίνεται αυτή η βάση εισαγωγής. Δηλαδή, λέμε ότι, ότι το τάδε τμήμα της τάδε σχολής έχει βάση. Λοιπόν, 14.000 μόρια, φέρει πριν, ένα παράδειγμα, 15.000. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε πώς θα αποτρέπετε να μπει εκείνος ο υποψήφιος ή η υποψήφια που είναι κάτω από τη βάση. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν το εξής. Ναι. Να πούμε ότι δεν έχει προκριθεί η λύση του να έχουμε μία βάση ίδια για όλους. Γιατί θεωρούμε ότι το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα έχει ιδιαιτερότητες. Άλλος μπορεί να θέλει να βάλει πιο ψηλή βάση, άλλος πιο χαμηλή. Και επίσης πρέπει το πανεπιστήμιο να έχει επιτέλους μία ελευθερία να διαδραματίζει ρόλο στην εισαγωγή των υποψηφίων. Όπως ξέρετε, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει κατά κόρον στο εξωτερικό, όπου το πανεπιστήμιο αποφασίζει, εδώ μέχρι τώρα δεν αποφασίζει το πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, εμείς θα να δώσουμε ελευθερία στα πανεπιστημιακά τμήματα να ορίζουν τη βάση εισαγωγής. Αυτό λοιπόν συνεπάγει ότι δεν θα υπάρχει μία βάση. Δεύτερο στοιχείο, η βάση δεν θεωρούμε ότι πρέπει να είναι απόλυτο μέγεθος. Δηλαδή το 10, το 11, το 9, όχι ένας αριθμός. Γιατί εάν είναι ένας απόλυτος αριθμός, τότε θα εξαρτάται κάθε φορά από την ευκολία και τη δυσκολία των θεμάτων στις πανελλαδικές. Ο στόχος λοιπόν είναι η βάση να είναι ένα ποσοστό επί της μέσης επίδοσης όλων των υποψηφίων του συγκεκριμένου πεδίου. Ένα παράδειγμα, ανθρωπιστικές σπουδές, μέσος όρος υποψηφίων 12. Ένα πανεπιστήμιο λοιπόν θα μπορεί να επιλέξει τι ποσοστό του 12 θέλει να θέσει ως βάση εισαγωγής. Το 90%, το 80%, το 100%, το 10, το 11, το 12, ό,τι θέλει το ίδιο. Το 9, αναλόγως, ό,τι θέλει το ίδιο. Άρα, το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα ορίζει τη βάση εισαγωγής ως ποσοστό επί της μέσης επίδοσης όλων των υποψηφίων αυτής της κατεύθυνσης, να το πω πολύ απλά. Και άρα με αυτόν τον τρόπο θέτει ξεκάθαρα και τη βάση του για το ποιοι φοιτητές θα σπουδάσουν ακριβώς στο τμήμα. Άρα στο μηχανογραφικό που θα συμπληρώσει ο υποψήφιος ή υποψήφια δεν βάζει πια αυτή την εκατοντάδα των τμήματων ή λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο που αλλάζει. Ναι. Το δεύτερο που αλλάζει είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν υπάρχει περιορισμός. Μπορείς να δηλώσεις 260 τμήματα. Εγώ δεν ξέρω καμία άλλη χώρα που να γίνεται αυτό. Και γιατί θα πει κανείς και τι μας πειράζει. Μας πειράζει. Γιατί θέλουμε οι φοιτητές, οι υποψήφοι φοιτητές, να κάνουν συνειδητές επιλογές. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Ας πούμε, ένας υποψήφιος θέλει να μπει στη νομική Αθηνών.
δεν μπαίνει στη νομική Αθηνών και έχει βάλει 50-60 επιλογή του ένα παιδαγωγικό τμήμα κάπου αλλού. Και μπαίνει εκεί. Εγγράφεται, δεν πηγαίνει, δεν φυτά, πόσο μάλλον να αποφυτίσει, αλλά παίρνει τη θέση από κάποιον άλλον που θέλει να σπουδάσει παιδαγωγικά. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό οι νέοι μας να κάνουν συνειδητές επιλογές για τους ίδιους πρωτίστως και συνολικά για τις σπουδές. Γιατί όταν θα έχεις κάνει συνειδητές επιλογές, είναι γεγονός ότι τα πανεπιστήμια θα έχουν απέναντί τους φοιτητές που πραγματικά θέλουν να σπουδάσουν αυτό το αντικείμενο. Ναι. Αν μου επιτρέπετε, έχω ένα μήνυμα τώρα στις 9:37 που μου λέει «Εκτεταμένες καταστροφές στο υποκατάστημα του ΑΒ Βασιλόπουλος Αγίου Δημητρίου, σήμερα εθνομαρτύρων και αναγεννήσεως». Αλλά δεν μου δίνει άλλα στοιχεία. Τι έγινε, επίθεση και καταστροφή? Ο αυτός που μου έγραψε, αν μπορεί να μου δώσει και άλλες πληροφορίες μέχρι να διασταυρώσουμε την είδηση και από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, με συγχωρείτε, άρα, κυρία Κεραμέως. Αν μου επιτρέπετε, λοιπόν, θέτοντας ότι θα είναι περιορισμένος ο αριθμός των επιλογών, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες διεθνώς, ενθαρρύνει πιο πολύ τις συνειδητές επιλογές. Δεν θα έχουμε πλέον τυχαίες επιλογές. Α, μπήκα τυχαία στην τάδε σχολή. Θα αυξηθεί ο αριθμός αυτών που εισάγονται σε σχολές που είναι πιο ψηλά στις προτιμήσεις τους. Σήμερα μόλις ένα στους δύο, κύριε Πορτοσάλτε, διαλέγει τη σχολή στην οποία μπαίνει μέσα στις πέντε πρώτες. Μόλις ένα στους δύο. Θα ήθελα. Ναι. Επίσης, άρα συνολικά αυξάνεται το ενδιαφέρον για τις σπουδές, αυξάνεται ο ρυθμός αποφύτησης και το ποσοστό ολοκλήρωσης των σπουδών, μειώνεται η διάρκεια φύτησης, μειώνεται η ανάγκη για μεταγραφές, αφού θα υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να εισαχθεί κάποιος εκεί που προτιμάει. Και επίσης δίνονται και κίνητρα στα πανεπιστήμια για να πληροφορούν ακριβώς τους υποψηφίους για το τι προγράμματα σπουδών παρέχουν. Ναι. Άρα όλο αυτό μπαίνει σε μια λογική της διεθνούς τάσης. Η Ελλάδα ήταν εξαίρεση και σε αυτό. Να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές οι νέοι μας για το καλό τους, προκειμένου ακριβώς να ακολουθήσουν τις σπουδές που πραγματικά τις ενδιαφέρουν και όχι μια τυχαία επιλογή την οποία οι πιθανότητες είναι ότι δεν θα αποφοιτήσουν. Πότε θα ανακοινώσετε την ύλη των Πανελλαδικών για τις, το 2021? Η ύλη έχει ανακοινωθεί από το καλοκαίρι. Έχει ανακοινωθεί όπως κάθε χρόνο. Τώρα, προφανώς υπάρχουν συζητήσεις, ερωτήσεις για το κατά πόσο θα μειωθεί η ύλη. Η απάντηση σε αυτό είναι η εξής. Προφανώς ο κορονοϊός έχει προκαλέσει αναστάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όταν με το καλό επιστρέψουμε στις τάξεις, που ελπίζω να γίνει το συντομότερο δυνατόν, όταν με το καλό επιστρέψουμε στις τάξεις, λοιπόν, θα δούμε εάν χρειάζεται οποιαδήποτε προσαρμογή σε οποιαδήποτε πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν είναι μόνο οι πανελλαδικές, είναι γενικότερα ύλες σε όλη την τάξη, σε όλες τις χρονιές. Είναι ζητήματα αξιολόγησης μαθητών καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Είναι πολλές οι πτυχές εκείνες της εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα εξεταστούν μετά τους δύο μήνες τηλεκπαίδευσης. Διαμαρτύρονται μια κυρία δηλαδή για τα κενά στην δευτεροβάθμια. Υπάρχουν ακόμη, κυρία Κεραμέως? Να μας αναφέρει κάτι συγκεκριμένα. Γίνανε φέτος πάνω από 50.000 προσλήψεις και πάρα πολύ νωρίς. Για πρώτη φορά είχαμε αναπληρωτές οι οποίοι ήταν, θα μου πείτε, αυτονόητο μεν, πριν όμως δεν γινόταν όλα αυτά τα χρόνια, πριν τον αγιασμό. Από εκεί και πέρα, όταν προέκυπταν ανάγκες, κυρίως για εκπαιδευτικούς οι οποίοι ήταν ευπαθείς ομάδες ή άλλα, εκεί καλύπτονταν συστηματικά. Με βάση ακριβώς τις ανάγκες. Ναι. Ωραία, θα ζητήσουμε. Μας ακούει. Πάντως ανάγκες που προκύπτουν. Μας ακούει και να μας πει ακριβώς που είναι η έλλειψη. Είναι μια δυναμική διαδικασία πάντως. Επειδή ακριβώς έχουμε τον κορονοϊό, είναι μια δυναμική διαδικασία. Και γι' αυτό έχουμε προβλέψει και τη δυνατότητα για πιο σύντομες συμβάσεις, προκειμένου ακριβώς και να προστατεύσουμε εκπαιδευτικούς που μπορεί να ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή να νοσούν από κορονοϊό ή εν γέννη να χρειάζεται να λείψουν για λόγους συναφείς με τον κορονοϊό. Αλλά απ' την άλλη, να μην επιβαρύνουμε και τον Έλληνα φορολογούμενο με συμβάσεις στον ΟΣΕ τους, ναι. Γιατί μπορεί να μην υπάρχει αυτή η ανάγκη. Ωραία. Επειδή τώρα συγκεντρώνονται τα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, όσοι έχουν ισοτιμία επαγγελματικών προσόντων μπορεί να συμμετάσχουν σε εξετάσεις ΑΣΕΠ? Υπάρχει, κοιτάξτε, κάθε φορά βγαίνει συγκεκριμένη προκήρυξη και ανάλογα με τους όρους της προκήρυξης, αλλά ναι, καταρχήν εφόσον έχουν αναγνωριστεί τα σχετικά προσόντα, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται με βάση την προκήρυξη. Τώρα, ήρθε η σειρά των αποφύτων ΤΕΗ να ζητήσουν επαγγελματικά δικαιώματα, κυρία Κεραμέως.
Ναι, κοιτάξτε, τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι μια, είναι μια μεγάλη εκκρεμότητα που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε συνολικά στο Υπουργείο Παιδείας. Είναι πολλά τα αιτήματα των επαγγελματικών δικαιωμάτων και αυτά τα βλέπουμε διεξοδικά. Ναι. Υπάρχει ένα δημοσίευμα που λέει για παράπονα στην χορήγηση υποτροφιών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Υπήρξε, ναι. Κοιτάξτε, για πολλά χρόνια δεν τηρούνταν οι διαδικασίες όπως προέβλεπε το συγκεκριμένο πλαίσιο. Φέτος για πρώτη φορά τηρήθηκε κανονικά το πλαίσιο όπως ακριβώς προβλέπεται θεσμικά και ίσως σε αυτό αναφέρονται. Αλλά ευχαρίστω να μας στείλουν οτιδήποτε ειδικότερο να το δούμε αναλυτικά. Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα να δούμε... Αν μου επιτρέπετε, κύριε Κοντοσάλτε, ναι, στο νομοσχέδιο το οποίο θα φέρουμε τώρα και το οποίο αφορά στην ελάχιστη βάση εισαγωγή, στον περιορισμένο αριθμό επιλογών, στο όριο φοίτησης, υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που αφορά την ασφάλεια και την ενίσχυση της ακαδημαϊκής ελευθερίας των πανεπιστημίων μας. Εκεί λοιπόν θεσπίζουμε διάφορα επιπλέον μέτρα για την ενίσχυση της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την ενίσχυση της ασφάλειας στα πανεπιστήμια μας, όπως είναι η ελεγχόμενη είσοδος, η υποχρεωτική ελεγχόμενη είσοδος στα πανεπιστήμια μας, κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλά χρόνια στη χώρα μας. Και η ακαδημαϊκή αστυνομία που λέγαμε. Και η σύσταση ειδικής ομάδας προστασίας πανεπιστημιακού ιδρύματος, η οποία θα υπάγεται στην ελληνική αστυνομία, θα συνεργάζεται με τα όργανα του Πανεπιστημίου προκειμένου ακριβώς να ενισχύσει έτσι περαιτέρω και να βάλει ένα τέλος, αν θέλετε, σε αυτές τις θλιβερές εικόνες όπως αυτή η τελευταία που αυτή η αποτροπιαστική πραγματικά εικόνα με τον πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έγινε, απεδέχθησαν οι Πριτάνοι στην πρόταση αυτή για να υπάγεται η ακαδημαϊκή αστυνομία στην αστυνομία ή θα υπάγεται πάλι στους Πριτάνοι? Όχι, δεν θα. Η θέση της κυβέρνησης είναι ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει τους Πριτάνες. Μιλάμε για κρατική εξουσία ο αστυνομικός. Υπάρχει λόγος που υπάγεται στη βαθιά, αν θέλετε, κρατική εξουσία. Είναι όργανο δημόσιας τάξης. Ένα όργανο λοιπόν δημόσιας τάξης δεν θα μπορούσε παρά να υπάγεται σε κάποιον που είναι ιεραρχικά ανώτερο. Προχωρούμε, κυρία Κερεμπέσα. Θα υπάγεται στην αστυνομία. Ξεκάθαρη, θα υπάγεται στον ιεραρχικά ανώτερό του, δηλαδή στον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας. Αλλά θα συνεργάζεται βεβαίως με το Πανεπιστήμιο. Με αφορμή το Brexit, μήπως ήρθε η στιγμή να ελεγχθούν και να αναβαθμιστούν τα κολέγια, κυρία Κεραμέως? Δηλαδή να ελεγχθούν πρώτα απ' όλα για τις εγκαταστάσεις τους, για το δυναμικό τους, για το εκπαιδευτικό τους προσωπικό, αν είναι δηλαδή να έχουν τα διδακτορικά που πρέπει να έχουν, ό,τι απαιτείται εν πάση περιπτώσει. Και στη συνέχεια να γίνουν αυτά τα κολέγια πόλος έλξης υποψηφίων από άλλες χώρες, κυρία Κεραμέως, για να μπει και η Ελλάδα κάποια στιγμή σε αυτήν την ιστορία της οικονομικής απόδοσης. Κοιτάξτε, για να μπει η Ελλάδα, κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν εδώ πέρα υπάρχει η στρέβλωση που απορρέει από το άρθρο 16, όπως καταλαβαίνετε. Και αυτό γιατί σας θυμίζω ότι είμαστε ίσως μοναδική χώρα στον κόσμο που δεν επιτρέπει την ιδιωτική εκπαίδευση όπως. Ναι, σύμφωνα, αλλά δίνουν πανεπιστήμια τα οποία. Δίνουν πτυχία τα πανεπιστήμια τα οποία συνεργάζονται. Είπα προηγουμένως ότι μέσα στις προθέσεις μας είναι να δούμε πώς θα βελτιώσουμε έτι περαιτέρω όλο αυτό το πλαίσιο και τη διαδικασία αδειοδότησης και τη διαδικασία ελέγχου, συνολικά όλο αυτό το πλαίσιο και γι' αυτό και έχω ζητήσει και συγκεκριμένες προτάσεις και αναφορικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, τη διαδικασία δηλαδή που ακολουθείται. Να το πούμε όμως ξεκάθαρα για να μην υπάρχει και παρερμηνία. Τα επαγγελματικά προσόντα αναγνωρίζονται εφόσον πληρούνται προϋποθέσεις. Γι' αυτό θέλω να το πω, διότι ακούμε συνέχεια για εξίσωση και εξίσωση. Δεν υπάρχει καμία εξίσωση. Ναι, το συζητήσαμε αυτό αρχικώς. Υπάρχει μία διαδικασία για αναγνώριση συγκεκριμένη. Ναι. Βλέπουμε αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, μπορούν οι αιτήσεις είτε να γίνουν δεκτές είτε να απορριφθούν. Ναι. Τέλος, 8 του μηνός ανοίγουν τα σχολεία. Κοιτάξτε, όπως έχουμε πει, είναι προτεραιότητά μας να ανοίξουν τα σχολεία. Είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες με την Επιτροπή των Ειδικών. Ναι. Αν μείνουν χαμηλά οι αριθμοί. Με βάση τα τελευταία επιδημιολογικά στοιχείων, δεδομένα. Ναι. Το τονίζω όμως ότι είναι προτεραιότητά μας να ανοίξουμε τα σχολεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Γι' αυτό, γιατί αν μου επιτρέπετε μία κουβέντα μόνο, κύριε Πορτοσάλτε, ασφαλώς και η τηλεκπαίδευση είναι ένα τεράστιο εγχείρημα το οποίο πιστώνει τους εκπαιδευτικούς. Πάνω από 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι έκαναν τηλεκπαίδευση. Ναι, τα παιδιά πρέπει να πάνε στο σχολείο.
κρύο, κυρία Γεραμέως. Βεβαίως, ναι. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα ύλης, είναι ευρύτερα ότι πρώτα απ' όλα δεν μπορεί τίποτα να υποκαταστήσει διαζώσεις εκπαίδευση και επίσης υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που είναι η κοινωνική δραστηριότητα, είναι η κοινωνική πτυχή του σχολείου και γι' αυτό επιμένουμε στο να ανοίξουν τα σχολεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.